εξ αυτών πεντακισκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Μονή ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των πενήτων αδελφών ημών. Έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν το έχουμε καλά χωνέψει. Οι εξητούντες των Κύριων, ούτε λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεν είναι ένας λόγος. Είναι η εμπειρία της Εκκλησίας από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι και σήμερα. Οι εξητούντες των Κύριων δεν ελαττώνεται σε αυτούς καμία ευλογία του Θεού. Ποιον Κύριο? Αυτόν που σήμερα τον βλέπουμε να αποκαλύπτει σε εμάς ποιος πραγματικά είναι και να μας φανερώνει ταυτόχρονα ποιοι και εμείς πραγματικά είμαστε. Ανεβασμένοι σε αυτό το όρος, εδώ σε αυτό τον τόπο που οι πατέρες θέλησαν ο ναός της μεταμορφώσεως να αποτελεί το νόημα της μοναχικής τους πολιτείας, γιατί ουσιαστικά η μεταμόρφωση του Χριστού είναι μία διαρκής πρόσκληση για τη δική μας μεταμόρφωση και ιδιαίτερα εκείνοι που επεθύμησαν τον μοναχικό βίο, εκείνοι που άφησαν τα πάντα για τον Χριστό, αγωνίζονται, και αυτό είναι το νόημα της αφιερώσεώς τους, ώστε να αποκτήσουν το πρωτότυπο κάλλος, το αρχέτυπο κάλλος, όπως ακούσαμε να ψάλλεται απόψε σε ένα από τα τροπάρια του Εσπερινού.